Τώρα μπορούμε να καλέσουμε στο βήμα τον εκδότη της ναυτεμπορικής, τον κύριο Γιώργο Μελισσανίδη. Κύριε Μελισσανίδη, ο λόγος σε εσάς. Γεια σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη, εκπρόσωπε του Οικονομικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αξιότιμα μέλη της κυβέρνησης, αξιότιμη πολιτική αρχηγή, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Διπλωματικού Σώματος, αξιότιμοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αξιότιμοι εκπρόσωποι φορέων της αγοράς, αξιότιμοι ακαδημαϊκοί, αγαπητοί καλεσμένοι. Σας καλωσορίζω στη σημερινή πραγματικά ιστορική εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την πρώτη έκδοση της Ναυτεμπορικής, μιας εφημερίδας που με την πορεία της σημάδεψε τον ελληνικό τύπο και καθόρισε την πορεία του σε μεγάλο βαθμό με το αιωνόβιο πλέον φίλο της. Για εμένα προσωπικά, όπως και για την οικογένειά μου, αποτελεί ύψιστη τιμή που σήμερα σε αυτόν εδώ τον ιερό χώρο, στο Μουσείο της Ακρόπολης, συγκεντρώθηκαν τόσες σημαντικές προσωπικότητες του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου. Για να γιορτάσουμε όλοι μαζί έναν αιώνα ζωής της ναυτεμπορικής μας. Συνώνυμο αξιοπιστίας, εγκυρότητας και ποιότητας, η εφημερίδα μας ανέδειξε τα σημαντικότερα πολιτικά, οικονομικά γεγονότα της χώρας και σήμερα χέρι παγκόσμιας αποδοχής. Η εφημερίδα, η ιστιοσελίδα, καθώς και το τηλεοπτικό της κανάλι, αφήνουν καθημερινά ένα ξεχωριστό, διακριτό αποτύπωμα στο χώρο του σύγχρονου τύπου. Σε αυτό το δημιουργικό ταξίδι, σας καλούμε να παραμείνετε δίπλα μας με τις πολύτιμες για εμάς απόψεις σας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ εκ μέρους της οικογένειάς μου, όπως και όλων των εργαζομένων της Ναυτεμπορικής, που είστε κοντά μας στη σημερινή μας εορτή για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την πρώτη έκδοση του ιστορικού αυτού φύλου. Σας ευχαριστώ πολύ.